Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να παραλαμβάνουμε παραστατικά από το My Data για περιπτώσεις απαλλασσόμενων του ΦΠΑ, όπως π.χ. είναι οι γιατροί, ή γενικότερα τα ιατρικά επαγγέλματα ή τα επαγγέλματα σχετιζόμενα με την εκπαίδευση, οδεία, φροντιστήρια ή γενικότερα άτομα με τζίρο κάτω των 10.000 ευρώ που έχουν πάρει απαλλαγή ΦΠΑ. Θα πρέπει στα στοιχεία της εταιρείας, στο πεδίο Λειτουργία και καθεστώς ΦΠΑ να έχουμε επιλέξει το απαλλαγή ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα ξέρει πως πρέπει να εξοδοποιήσει το ΦΠΑ. Έχουμε δημιουργήσει ένα λογαριασμό των εξιτατών. 60... 498 ο οποίο είναι απαλλαγή ΦΠΑ. Στη σύνθεση ΦΠΑ δεν έχουμε βάλει απολύτω τίποτα διότι δεν επιθυμούμε να εκπέσουμε το ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ βλέπουμε το 0 και εδώ εγώ έχω βάλει το 18516 στη σύνθεση ε3 για να μου πάει στις λοιπές δαπάνες. Στο πεδίο λειτουργία τύπος μη έχουμε επιλέξει το χονδρική διότι επρόκειται να παραλάβουμε παραστατικά με αφημή και στα στοιχεία ΑΔ έχουμε επιλέξει το γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. Έχω βάλει στην εξαίρεση ΦΠΑ το άρθρο 22 ή οποιοδήποτε άλλο άρθρο θεωρείτε εσεί ότι είναι σωστό. Και στην κατηγορία τα λοιπά έξοδα. Ανάλογα μπορείτε να επιλέξετε και να βάλετε τηλεφωνία, ίδρυψη, παροχή υπηρεσιών, λήψη μάλλον υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλη περίπτωση τυπικών έχετε. Πάμε τώρα να παραλάβουμε από το My Data. Θα παραλάβω το πρώτο τρίμηνο του 2023. Όπως μας έρχονται από το My Data. Εννοείται ότι στο My Data ο εκδότης έχει στείλει παραστατικά με διαχωρισμένη τη καθαρή αξία με το ΦΠΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας έρχονται ακριβώς όπως τα έχει στείλει ο εκδότης στο My Data. Καθαρή αξία ΦΠΑ, μεικτή. Ας επιλέξουμε να τα καταχωρήσουμε. Θα καταχωρηθούν όλα στο λογαριασμό αυτών που έχω επιλέξει, σε οποιονδήποτε άλλον έχετε επιλέξει εσείς, και βλέπουμε ότι καταχωρείται η μεικτή αξία. Ας καταχωρήσουμε κάποια παραστατικά σε αστά βιβλία μας, εδώ για να δούμε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα. δεν επιλέγω την ασφαλιστική για να πάρω παραστατικά με ΦΠΑ. Εδώ δεν έχουμε βάλει το λογαριασμό, οπότε ας τον προσθέσουμε χειροκίνητα. Λοιπόν, παραλάβαμε κάποια παραστατικά, νομίζω ότι φτάνει ας περάσουμε και κάποια έσοδα. Ας πούμε ότι ο συγκεκριμένος έχει κόψει παροχή υπηρεσιών 0% στους ιδιώτες πελάτες του και ας θεωρήσουμε ότι ο συγκεκριμένος είναι γιατρός ο οποίος έχει και έκτακτο ΦΠΑ το οποίο αποδίδει σε όποια περίοδο χρειαστεί. Του βάζω λοιπόν και μία παροχή υπηρεσιών 1000 ευρώ συν ΦΠΑ. Έχουμε λοιπόν καταχωρήσει και έσοδα και έξοδα στο βιβλίο μας. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να στείλουμε το ΦΠΑ μας. Στην περίπτωση που έχουμε το έκτακτο ΦΠΑ. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ να το ελέγξουμε. Βλέπουμε ότι στο πεδίο εισρωές δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, άρα δεν θα εκπέσουμε ΦΠΑ αγορών ή δαπανών. Και στο πεδίο εσόδων έχει πάει στο 24% τα 1000 ευρώ συν ΦΠΑ και στο κύκλο εργασιών συν ΦΠΑ έχει πάει το σύνολο του τζίρου της επιχείρησης. Και θα αποδοθεί φυσικά μόνο το ΦΠΑ των εσόδων. Άρα στην περίπτωση του ΦΠΑ είμαστε σωστοί. Το ίδιο σωστή είμαστε και στο ε3 το οποίο έχουμε στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Πάμε λοιπόν να δούμε και το ε3 μας το πώς θα, θα διαμορφωθεί. Βλέπουμε εδώ στη σελίδα 2 ότι στα έσοδα έχουν πάει τα 1100 ΦΠΑ, δηλαδή η παροχή υπηρεσιών «Χονδρική» και η παροχή υπηρεσιών «Λιανική» και το σύνολο των εξόδων μαζί με το ΦΠΑ αφού εξοδοποιείται το ΦΠΑ. Στη σελίδα 7, εντάξει, εγώ τα έχω βάλει όλα στα λοιπά έξοδα, αλλά αν παρόλα αυτά είχατε δημιουργήσει λογαριασμούς που να σπάτε σε ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, διαφήμιση, λοιπές αμοιβέ για υπηρεσίες, θα είχε σπάσει αντίστοιχα και το ε3. Είδαμε λοιπόν ότι με αυτό το τρόπο έχουμε παραλάβει τα παραστατικά από το MyData, είναι σωστή η περιοδική ΦΠΑ για την περίπτωση που έχουμε να κάνουμε υποβολή, είναι σωστό το ε3. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο θα, και θα μπορούμε να στείλουμε και το χαρακτηρισμό των εξόδων. Ελπίζω να σας βοήθησα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.